Αυτή είναι η Μύκονος, το πιο ακριβό νησί της Ελλάδας και πρώτος καλοκαιρινός προορισμός διάσημων αστέρων του εξωτερικού και πολύ πλούσιων επιχειρηματιών. Όπου εκεί σίγουρα δεν θα βρεις κάτι πολύ φθηνό για να ψωνίσεις, αλλά μπορείς να βρεις μια τσάντα Gucci αξίας 10.000 ευρώ ή ένα έργο τέχνης αξίας 250.000. Ενώ παράλληλα στα μεγαλύτερα εστιατόρια του νησιού μπορείς να γευτείς μοναδικές γεύσεις που θα τις χρυσοπληρώσεις. Για παράδειγμα, ένα απλό πιάτο με ψάρι να ξεκινάει από 200 ευρώ. Και σε πολλά τραπέζια μάλιστα θα δεις δεκάδες σαμπάνιες αξίας 1.000 ευρώ έως και 50.000 το μπουκάλι. Και το γεγονός ότι δεν είναι ασυνήθιστο ότι ο κόσμος που το επισκέφτεται ξοδεύει από 50.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ την ημέρα είναι κάτι που για τα δεδομένα της χώρας μπορεί να σε σοκάρει. Και για όσους σκέφτονται να το επισκεφτούν αλλά δεν έχουν το προσωπικό τους γιότ, μπορούν να κοιμηθούν σε ξενοδοχεία 5 αστέρων ή σε υπερπολιτελές βίλες. Με την ακριβότερη να αγγίζει μάλιστα για ενοικίαση παρακαλώ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και σήμερα θα προσπαθήσω να βρω το φθηνότερο μπέργκερ στο νησί, αλλά και παράλληλα το πιο ακριβό. Μάλιστα, το πιο ακριβό θα περιέχει φύλλα από χρυσό. Ωστόσο, θα τα βαθμολογώ όλα από το 1 ως το 10 και θα σας ταξιδέψω σε όλο το νησί εδώ μαζί μου. Και τέλος, θα δούμε πόσο μας κόστησε όλο το ταξίδι εδώ. Έτσι, ξεκινώντας από το λιμάνι με τις περιποιημένες φρεσκοβαμμένες ψαροβαρκές και παράλληλα με τα κρουαζιερόπλια που καταφθάνουν καθημερινά και αμολάνει χιλιάδες τουρίστες, βρήκαμε ένα μικρό καραβάκι το οποίο θα μας μετέφερνε στη χώρα ή αλλιώς στο κέντρο του νησιού με μόλις 2 ευρώ. Έχει απίστευτο καιρό, είναι πραγματικά υπέροχα, αξίζει η εμπειρία και για κάποιο λόγο μια τουρίστρια εδώ πέρα ντρέπεται και κρύβεται από την κάμερα. Γιατί? Hi! Where are you from? I'm from the US. Oh, really? Do you like Greece? Yes, I do. You are here for the first time? Yes, I am. It's my first time. Your name? Here. I'm Sydney. Sydney, nice yes. to meet you. Greece. Nice to meet you too. Thanks a lot. Have a nice holiday. Κουπί. Και αφού σπάσαμε λίγο τον πάγο και νιώσαμε κλασικά λίγο άβολα, κυρίως με τα αγγλικά μου, απολαύσαμε το μικρό 20 λεπτό ταξιδάκι μας. Με τα σβεστομένα λευκά σπιτάκια με τα μπλε παράθυρα, σιγά σιγά να αρχίζουν να αγνοφαίνονται. Κατεβήκαμε και αν και τρίτη είχε αρκετό κόσμο κυρίως από τουρίστες. Και εφόσον το νησί έχει goodies, σίγουρα η πιο φθηνή επιλογή για μπέργκερ βρίσκεται πίσω μου. Πάμε να δοκιμάσουμε ένα απλό hamburger, να φάμε γρήγορα και να περάσουμε στο επόμενο. Όπα, είσοδος από την πλαϊνή. Καλά πήγε αυτό. Εντελώς διαφορετικά από τα συνηθισμένα καταστήματα των πόλεων, χτισμένο και βαμμένο με το ίδιο μοτίβο του νησιού. Ενώ το εσωτερικό του αποτελούταν από ξύλινα τραπέζια με ψάθινα καλοκαιρινά φωτιστικά και νησιώτικη νότα. Χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο και επειδή είχαμε αρχίσει να πεινάμε, πήγα κατευθείαν στο ταμείο για να πάρω ένα μικρό χαμ. Πλήρωσα λίγο περισσότερο από την τιμή της Αθήνας και κάτσα σε ένα τραπέζι μέχρι να ετοιμαστεί. Ετοιμάστηκε μόλις σε λίγα λεπτά και είναι ίσως η πιο γρήγορη και εύκολη επιλογή που υπάρχει σε fast food. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Top G εφόσον ήρθα Μύκονο. Πάρα αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Από τα ψάρια στα μπέργκερ. Αλλά κάτι για φύλλα χρυσού και τέτοια μου είπε και βλέπω μπεργκεράκι με 3,70. Φυσικά θα αρχίσουμε με το πιο φθηνό, θα πάρει το μισό. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι είναι το πρώτο μου cheat meal μετά από πολλές εβδομάδες, καθώς είμαι σε ένα challenge γράμμαση που σας ετοιμάζω. Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια και είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές. Ωστόσο, σίγουρα δεν μπορώ να βάλω μεγάλη βαθμολογία, τουλάχιστον με αυτά που έχω στο μυαλό μου ότι θα ακολουθήσουν για Μύκονο. Κέτσα, πίκλα, μουστάρδα και αυτό το ψωμάκι, το πλαστικό, το γκούντι στο τέλειο. Εγώ κάτω από 6,5 δεν μπορώ να βάλω. Εσύ, 5. Πεντάρι, φεύγουμε για επόμενο. Φυσικά, αν έρθεις Μύκονο, μια βόλτα στην πανέμορφη χώρα είναι αναπόφευκτη. Βοκαμβίλιες, καλοσυντηρημένα σπιτάκια με ξύλινες μπλε σκάλες και πολλά τουριστικά μαγαζάκια. Με ρούχα, σουβενίρ και πολλά άλλα. Oh, I'm sorry. No, you're good. Πατήσαμε και μια γυναίκα. Oh, it's $10. No problem. Γιατί όλες μου ζητάνε συγγνώμη. Και αν τυχόν τη στρίψει αριστερά, θα βγει στην καρδιά τη μικρή Βενετία. Όπου ένα γρήγορο δροσιστικό καφέ θα σου φτιάξει τη διάθεση απολαμβάνοντα το μοναδικό τοπίο. Με του επιπληκτικού ανεμόμυλου και το κύμα τη θάλασσα να σε πιτσιλάει. Και ξαναγυρνώντα στο παλιό λιμάνι και λίγο πιο πίσω μου, βρήκα ένα μαγαζί και κοιτώντα τον κατάλογο, βρήκα ένα μπέργκερ με 10-15 ευρώ. Νομίζω για δεύτερο στην ημέρα μα είναι πολύ καλά. Πάμε να δούμε τι περιέχει και αν αξίζει να φάμε. Και κοιτώντα λίγο το μενού με τα πιάτα, έγινε πραγματικά κάτι που δεν περίμενα. Με τίποτα. Hello. Are you famous? No. No. I'm a Greek YouTuber. Ah. You? I'm from Germany. Okay. You are here for holidays? Yes. It's my birthday. Really? Yes. Happy birthday. Thank you so much. Happy birthday. If you want, stay with me and eat. Really? Yes. I would
would love that. Okay, okay. Seat everywhere. And okay. Θα κάνουμε γενέθλια. Αυτά μόνο Μύκονο. Μπήκαμε κατευθείαν μέσα λοιπόν να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της σε ένα πασίγνωστο μαγαζί που φήμες λένε ότι αφιερώθηκε το όνομά του από την πρώην κυρία των ΗΠΑ, την Τζάκι Κέννεντι, που είχε επισκεφτεί το νησί και από τότε είχε γίνει ακόμη πιο δημοφιλή. Παρακαλώ, κύριος. Και ελληνικά. Πώς ένα βίντεο θα πάει viral με πολύ εύκολο τρόπο. Top G, λίγο θα κρατάς κάμερα, δεν μπορεί να βάσει αυτό το γεύμα. Σε αυτό το σημείο και φορώντας το πουκάμισό μου για να γίνει λίγο πιο επίσημο, θέλω να σας ζητήσω να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου, να φτάσουμε τους 300.000 μέχρι τέλος του χρόνου, που είναι και ο στόχος μου. Ωστόσο, αυτό το βίντεο μου κόστησε όσο κανένα άλλο που έχω κάνει, αλλά το βλέπω σαν εορταστικό για τους 200.000 και θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Subscribe και θα κάνω ό,τι μα ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ για όλα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. I'm here for the first time and I want one burger because I make video with a burger cheap or hike, okay? You buy everything you want. Okay. Για να δούμε πώς θα μας κοστίσει τα γενέθλια με μια Γερμανίδα. I love Germany. I love Greece. Okay. I'm happy. Και τα αγγλικά μου είναι άπατα, παιδιά, εντάξει. Δώστε λίγο κουπί. Και το ένα και μοναδικό μπέργκερ που περιείχε ο κατάλογος κόστιζε 23 ευρώ. Chicken souvlaki, full of protein. For the muscle? Yes, of course. You have a lot of muscle. Yes, you like it? I like it. How do you rate me out of 10? Oh. No problem. Really? I would say no one is really a 10 out of 10 because I... Okay. I don't know your character, right? Whoa. Just your physique, I would say you're a 9. 9? 9. 9, 9, it's good. Thanks a lot. Of course. What do you think about me? So you invited me for dinner, okay. Or for lunch. For dinner and for the first time, I think, 9 of 9. Oh, okay. Nice. Τι να κάνω, παιδιά, είμαι λίγο στις βαθμολογίες μου λίγο επικής και το αξίζει, κοπέλα, είναι... πώς είναι ευγενική. You are so cute and amazing. It's amazing. Ευχαριστώ. You're really hot. I think it's the best birthday. Uh-huh. It is. Oh. You really made my day. Okay. I'm a solo traveler, so I'm here alone in Mykonos. Yes. I came here, yes. Oh. Yesterday from Amsterdam. Oh. Mm-hmm. I love Amsterdam. Tobacco and marijuana in there. I don't have visit, but I see the videos and like it. Mood dark. Yes. Οπότε μπορείτε να παραγγείλουμε, γιατί λίγο τα έχω χάσει. Λοιπόν, οπότε, τι έχει το μπέργκερ και πόσο κοστίζει? Πίκλα, μαγιονέζα και το μοσχάρι. Black Angus, 20 ευρώ. 23. Μια χαρά. Αυτό και η κοπέλα ό,τι θέλει. Φυσικά δεν άφησα τον Top G έτσι και του παρήγγειλα και αυτού κάτι. Ενώ η δική της επιλογή, εκτός concept φυσικά, ήταν μια πράσινη σαλάτα αξίας 15 ευρώ. Μας έστρωσαν ένα ιδιαίτερο σουπλά με ένα πιατάκι και μαχαιροπύρουνο μέσα σε χαρτοπετσέτα. Και έπειτα ήρθε και το ποτό της, το οποίο αποτελούταν από ένα ποτήρι σαμπάνιας αξίας 13 ευρώ. Και cheers με μια Coca-Cola Zero των 4 ευρώ. Το έχω γενικά με τις γυναίκες όπως βλέπετε. It's good? It's very good. You want a sip? Oh, thanks a lot. I don't drink it. Because of the muscle, because you train. Sure. Έχει βάλει κάτι με τα μάσκα μου. Πριν έρθει το φαγητό, μου ζήτησε να τις μάθω κάποιες ελληνικές λέξεις. Ωστόσο, ξεκινάμε με τη βασικότερη. You know what is paddle. 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 Uh-huh. Ωραία. In Greece, κουπί. Let's go. Κουπί. Good. I can already say a few words. So I can say Yassas. Yassas, okay. I can say Kalimera. Kalimera. Kali Apoyema. Kalo Apoyema, okay. I can say Efaristo. 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 Telio. And I can say Malaka. Oh shit. But I think it's a bad no, word. No, this is not good. No. Malaka, it's a... It means Malaka, right? Άρχισε τώρα, αρχίζεις βρισκές. The best of all, it's κουπί. Κουπί.
Okay. Εν τέλει, η σαλάτα της περιείχε αβοκάντο, φράουλα, δυόσμο και σος φράουλας με λάιμ και εκ πρώτης όψεως φαινόταν εντυπωσιακή. Ενώ το πιάτο του Νίκου ήταν μια μεγάλη μερίδα από κοτόπουλο, με σος, πίτες, πατάτες τηγανιτές, ελληνικό τζατζίκι, λίγη ντομάτα, κρεμμύδι και κόστισε 22 ευρώ. Τέλος, το δικό μου πιο πολύ με γκουρμέ πιάτο έμοιαζε παρά με ένα συνηθισμένο μπέργκερ, καθώς ήταν αρκετά μικρό, αλλά με πολλές τηγανιτές πατάτες δυστυχώς στο πιάτο. Αρχικά, ας γυρίσουμε λίγο στο θέμα μας. Είναι ένα μπέργκερ το οποίο έχει ένα τεράστιο μπιφτέκι, όπως βλέπετε. Έχει μια φέτα τσένταρ, πίκλες, καλοψημένο μπριό ψωμάκι. Νομίζω θα με δικαιώσει το αποτέλεσμα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Κάνοντας την πρώτη κιόλας μπουκιά, ένιωθες κατευθείαν την ποιότητα. Το ψήσιμο του είναι medium, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Η γεύση του Black Angus την καταλαβαίνεις κατευθείαν, καθώς είναι το ατόφιο, το πολύ διαφορετικό από το απλό μοσχάρι. Πραγματικά πεντανόστιμο, αλλά λίγο μικρό. Θεωρώ όμως ότι είναι λίγο τσιπημένο και η σως είναι πάρα πολύ νόστιμη, καθώς έχει και λίγο άνηθο που κάνει μπαμ με τη μία. Μπορώ να βάλω άνετα και επειδή έχει πίκλες και πεθαίνω ένα 8,9 στα 10. Αν και αρχή ήταν πάρα πολύ καλό και δεν μπορούσα να βάλω τίποτα λιγότερο. Θα το φάω όλο και θα πάμε κατευθείαν στο δωμάτιο για να δούμε τι έχουμε κλείσει, πόσο κοστίζει και πού θα μείνουμε το βράδυ. Καθώς θα σου πω την αλήθεια, το έχει κλείσει ο Tom G και δεν έχω ιδέα τι έχει κάνει. Πλήρωσα και φύγαμε κατευθείαν σε ένα μέρος που ομοιότου εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί. Φοίνικες, θέα τη θάλασσα και χαλαρό αεράκι έξω από το τετράστερο ξενοδοχείο που θα μέναμε σήμερα, το οποίο διαθέτει σουίτες και για όλες τις ανάγκες. Ανεβήκαμε με τα πόδια για να το δούμε καλύτερα, φτάνοντας στο κεντρικό κτίριο, όπου στέγαζε αρκετές μικρές σουίτες, τη ρεσεψιόν και την κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου. Μπήκαμε μέσα, φτάσαμε στη ρεσεψιόν, πήραμε την αυτόματη καρτούλα μας και συνεχίσαμε την περιήγησή μας, φτάνοντας σε αυτό τον παράδεισο. Με μια μεγάλη πισίνα, με απίστευτη θέα και ένα instagramικό μπαλκόνι. Είμαι σίγουρος ότι αν και δεν έχω δει ακόμη τα μισά, το μέρος είναι ένας επίγειος παράδεισος, παιδιά. You like it here? I love it. It's so beautiful. I was lucky meeting you. Thank you so much for the lucky meeting you. Όπως καταλαβαίνετε, την έχω μαζί μου κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου γυρίσματος και το Tom G. Let's go. Come inside. Sure. Yes. Yes. Ήρθε ξανά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ιδιαίτερες ξαπλώστερες μέσα στην πισίνα που μπορείς να παραγγείλεις δροσιστικά ροφήματα, κοκτέιλ και σαμπάνιες για να περάσεις ήρεμα και ήσυχα το μεσημέρι σου. Και αν με ρωτάς, κάτι τέτοιο προτιμάω κι εγώ. Φτάνοντας στο κεντρικό εστιατόριο, όπου εκεί μπορείς να δειπνήσεις μετά το μπάνιο σου, αλλά και να απολαύσεις το πρωινό σου που σερβίρεται εκεί το πρωί. Έπειτα μας παρέλαβε ο οδηγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των θαμώνων στα δωμάτια εφόσον το επιλέγουν ή διαθέτουν μπαλίτσες. Μας άφησε στην είσοδο από τις σουίτες και ανεβήκαμε τις σκάλες με τα πέτρινα τυχώματα, ψάχνοντας παράλληλα το 303 που ήταν το δωμάτιό μας. Σήμερα είναι από τις λίγες μέρες που παίζει να σκυπάρω gym. Α, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. It's not this. It's yes. Not. No. I have Airbnb to 20 euro in... No. She don't believe me. She don't believe me. You don't look like a person who goes to an Airbnb. Yes. Oh, you like ammonia. You don't know what it is. Okay. Μην απορείτε καθόλου πως καταλαβαινόμαστε, καθώς έτσι συνεννοούμουν πάντοτε με τους τουρίστες που εξυπηρετούσα στη σεζόν όπου δούλευα. Και πάντοτε καταλαβαινόμασταν, νομίζω δηλαδή. Αρχικά να πούμε ότι έχει μια ιδιωτική πισίνα και έχει μια απίστευτη ζέστη που θέλω με τη μία να βουτήξω μέσα. Ευτυχώς έχω μαγιό, δύο πουφ. You can stay and tell me how comfort is. Yes, sure. Okay. It's good? It's perfect. Okay, thank you. Οπότε, it's good. Ανεβάσαμε λίγο τον πύχη και κάναμε και λίγο ευρωπαϊκό το κανάλι μας και πάμε να μπούμε μέσα. Και η πρώτη εντύπωση ανοίγοντας την πόρτα, τίποτα λιγότερο από ό,τι περίμενα. Ένα υπερπολιτελές σπίτι με όλες τις ανέσεις προσεγμένο ντεκόρ με βάση το ξύλινο στοιχείο. Με μια απαραίτητη προσωπική καφετιέρα για τα δύσκολα πρωινά και ένα ψυγιάκι γεμάτο αναψυχτικά νερά και μικρά ποτάκια. Δύο τηλεοράσεις παρακαλώ, προσεγμένο μπάνιο και ξύλινη μεγάλη ντουλάπα. Και θεωρώ ότι άνετα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 3 άτομα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σας πω είναι ότι κοστίζει 500 ευρώ τουλάχιστον για το μήνα Ιούνιο. Αν έρθετε κάποιο high season, δεν νομίζω να το βρείτε σε αυτή τη τιμή. Ας αρχίσουμε από τον καναπέ. It's okay? It's perfect. Πού βρήκαμε γυναίκα να έρθει μαζί μας σε δωμάτιο και να μην είμαστε εγώ και το Tom G? Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ αναπαυτικός. Νομίζω άνετα κάθεται μια παρέα. Και ας προχωρήσουμε στο υπόλοιπο το σπίτι, δωμάτιο, όπως θες πες το. Το οποίο εδώ γενικά νομίζω
ότι είναι πάρα πολύ ωραία η ντουζιέρα. Έχει πολύ χώρο. If you want to say something, let's go. Yeah, okay. Nice place for having a shower. Okay. Oh, look at that. We also have beauty products. You like it? I like it. Nice. Smell it. Yes. You like it? Yes, of course. Οπότε, αν έρχεται κάποιο ζευγάρι, μπορεί ξεχωριστά ο καθένας να έχει το δικό του προσωπικό χώρο για να πληθεί, για να πλύνει τα δόντια του, για να κοιτάξει, για να κάνει οτιδήποτε. Όπως και εδώ πέρα η κοπέλα σας. Και ένα κοινό μπάνιο. Ζευγαρίστο. Ας προχωρήσουμε στο υπόλοιπο δωμάτιο με ένα μεγάλο κρεβάτι διπλό. Νομίζω αναπαυτικό. Πολύ αναπαυτικό. Like. It's nice. Okay. Όπως καταλάβατε, δεν σας λέω τίποτα ψέματα. Ότι ισχύει και μόνο. Και για τα λεφτά του, την περίοδο και την ιδιωτική πισίνα και γενικά αυτή την ατμόσφαιρα κόζη που σου βγάζει, νομίζω είναι value. Ωστόσο, για να έχω ολοκληρωμένη άποψη, για να μπορώ να βαθμολογήσω, πρέπει να περάσω όλο το βράδυ εδώ και την υπόλοιπη μέρα μου. How do you rate out of 10? It's definitely a 10 of 10. 10 of 10? I would say so. Τι έχεις να πεις για το συγκεκριμένο δωμάτιο, φίλε? Αδερφέ μου, το βαθμολογήσατε με 10. Εγώ θα το βαθμολογήσω με 100 στα 10. Σας ευχαριστώ. Να είναι καλά το Tropicana, γιατί είναι το νούμερο ένα στο νησί, να ξέρεις. Μόνο αυτό έχω να πω και θα το δείτε. Το είπε και η κοπέλα. Και με τόση ζέστη και ήλιο που έφαγα, άλλωστε φαίνεται από το καινούριο τυραντέ μαύρισμα που απέκτησα, έπρεπε να κάνω ένα γρήγορο ντουζ αρχίζοντας να απολαμβάνω τις ανέσεις της σουίτας. Χρησιμοποιώντας κλασικά όλα τα κρέμο σαπουνάκια που βρήκα. Φυσικά, το αναπόφευκτο μπάνιο στην πισίνα δεν θα μπορούσε να λείπει. Έχουμε χάσει την κοπέλα. Μάλλον μας παράτησε. Πραγματικά δεν ξέρω που είναι. Και δεν είχα κρατήσει καν το όνομά της, ούτε κάποια επαφή ως εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον. Τι πειράζει. Άδεια πισίνα. Ωρε φίλε. Είναι χλιαρό. Ό,τι καλύτερο top G. Βγάλε τα ρούχα και μπες μπρο. Και σε αυτό το σημείο δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βγαίνεις ακριβώς έξω από τη βεράντα σου και να απολαμβάνεις ήσυχα τον μπάνιο σου, αλλά εγώ πραγματικά δεν θα το άλλαζα με τίποτα, καθώς είμαι πολύ περισσότερο της πισίνας παρά της θάλασσας. Και κάπως έτσι πέρασα μέσα, πάνω από μία ώρα χαλαρώνοντας και δροσίζοντας το ηλιοκαμένο μου σώμα, περιμένοντας παράλληλα τον birthday girl να εμφανιστεί από το πουθενά και πάλι. Το κατάλημα είχε επίσης κατάλογο με φαγητό για room service και ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά βρήκα το επόμενο μπέργκερ αξίας 25 ευρώ, παρακαλώ. Κι αν και το παρήγγειλα στο δωμάτιο εξ αρχής, έσκασε μη τη φιλενάδα και κατεβήκαμε στο εστιατόριο να φάμε εκεί μαζί. We can do a workout. Yes. Like some cardio. Later, some workout. Running. Yes. Later at gym. Μην νομίζεις τίποτα. Όπου μας περίμενε και πάλι στα σκαλιά ο οδηγός για να μας μεταφέρει στο δείπνο μας. Άνοιξα την πόρτα στη Δεσποινής και μπήκα πίσω μαζί της. Καθίσαμε και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να παραγγείλω και για εκείνη. Αρχικά κάτι που βλέπω πρώτη φορά είναι ότι έχει ήδη κέτσαπ και μια μαγιονέζα σαν μικρά βαζάκια μαρμελάδα στο τραπέζι, καθώς έχουμε παραγγείλει όπως ξέρετε μπέργκερ και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Η θέα είναι απίστευτη όπως βλέπετε. Λουδάκι εδώ. Και πεινάω απίστευτα. Ωστόσο έχουν κρυώσει λίγο γιατί έχουμε αργήσει να έρθουμε, γιατί την ψάχναμε. Έκανε βόλτες. Τώρα που πήγε δεν ξέρω. Αλλά... I'm hungry, λέω. Μας έστρωσαν και μετά από λίγο έφτασαν και τα πιάτα, τα οποία αποτελούνταν από μια γενναιόδορη μερίδα πατάτες και ένα αρκετά μεγάλο μπέργκερ, με χωριάτικο ψωμάκι, μοσχαρίσια μπιφτέκια, iceberg μαρούλι, ντομάτα, σος και τσένταρ. Δυστυχώς, οι φίλοι μας είναι vegan, right? Οπότε παραγγείλαμε κάτι vegan, το οποίο δεν θα την περιμένουμε να φάει, καθώς έχουν κρυώσει ήδη και έχει περάσει η ώρα. Θα φάει μόνη της με την ησυχία της. Και θα τα φάμε εγώ με το Top G. Πάμε να δοκιμάσουμε. Αρχικά, να πούμε ότι είναι αυτό πάρα μα πάρα πολύ ζουμερό, δείτε. Τώρα είναι λίγο αδικία να τρως μπροστά σε vegan. Sorry for I eat this. Enjoy. Thank you. Το ψωμάκι είναι χωριάτικο, καλοψημένο και πάμε να δούμε τι λέει. Πάρα πολύ νόστιμο, γνήσιο όμως αρίσιο, στιφό. Έχει λίγο μπαχαρικάκι μέσα. Νομίζω ότι με ένα ολόκληρο τέτοιο χορτένις. Είναι ό,τι μεγαλύτερο έχουμε φάει ως τώρα. Έχει και πίκλες. Είναι γεμάτο με υλικά. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την φιλοξενία σας, την αγάπη σας. Και νομίζω ότι μπορώ να βάλω άνετα ένα 8,2. Παρόλο που το φάγαμε κρύο, ένα 9,5 το αξίζει. Βάζεις τόσο, ε. Ναι. Εμένα νομίζω ότι το προηγούμενο μου άρεσε λίγο περισσότερο. Αλλά αρκετά καλό και αυτό και εννοείται το φάγαμε κρύο, οπότε δεν μπορώ και να έχω και απολύτως αντικειμενική άποψη. Let's eat. Nice. Vegan, vegan. Vegan. Nice. Okay, let's go. Let's go.
Α, τόσο. Αυτό ήταν όλο. Και εγώ έτσι κάνω. Όταν θέλω να κάνω μου φαρέιτι. How do you rate out of 10? Ψωμί έχει φάει, μόνο ξέρετε, ορκίζομαι. So far it's a 9. 9? Οκ, πάντα. Ψωμί έχει φάει, ορκίζομαι, δεν έχει φάει τίποτα. Ορκίζομαι. Good. You wanna try? No, thank you. I'm good. Ομόνια better. Και αφού απολαύσαμε λίγο τη διαμονή μας σε ένα μέρος που διαφέρει από τα ξέφερνα πάρτι του νησιού, που δεν είμαι σίγουρα φαν, ήρθε η ώρα για την προσωπική μου προπόνηση. Έτσι κατεβήκαμε και πάλι παρέα στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου, που εν τέλει ήταν σαν ένα μικρό εμπορικό κέντρο, καθώς περιείχε ρεσεψιόν με αίθουσες περιποίησης για νύχια, σπα, υδρομασάζ, σάουνα και φυσικά ένα πλήρες εξοπλισμένο γυμναστήριο. Με σίγουρα βασικά όργανα για τις μεγάλες μυκές ομάδες, που σου εξασφαλίζουν μια πολύ καλή προπόνηση θεωρώ, διάφορους αλτήρες μέχρι 22 κιλά, πάγκους, τροχαλίες και όλα καλοσυντηρημένα και προσεγμένα. Και ο υπάλληλος της υποδοχής να προσφέρει μπάρες πρωτεΐνης. Αρχικά θα κεράσουμε την καλεσμένη μας που έχει και γενέθλια μια μπάρα πρωτεΐνης. Do you like protein bars? Actually, I'm really full because of the burger. Θα φας. Ορίστε. Never go full. Και θα αρχίσουμε προπόνηση. Καθώς νομίζω ότι το γυμναστήριο έχει τα πάντα, μπορούμε να κάνουμε μια προπόνηση. Do you like it? I like it. You work out? I do sometimes, yeah. Sometimes. It's really nice. How times per week? 3 times. Okay. Θα το γυρίσω στα αγγλικά, παιδιά, το έχω τελικά. Και η προπόνησή μου αποτελούταν από 5 ασκήσεις όμων, 3 με 4 σετ, ξεκινώντας από στρατιωτικές πιέσεις καθιστός, ενώ παράλληλα η φίλη μου έκανε λίγο αερόβιο. Συνέχισα με πλάγιες εκτάσεις και με πιέσεις με αλτήρες σε πάγκο, τελειώνοντας τους όμους με όρθια κοπηλατική με αλτήρες και τραβήγματα προς το πρόσωπο στην τροχαλία. Φυσικά έκανα και 3 ασκήσεις για τρικεφάλους και μπορώ να πω ότι πήγε αρκετά καλά, αν και πολύ κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από το γύρισμα και το ταξίδι. Τέλος βγαίνοντας έξω, είχε αρχίσει να ανοιχτώνει και το τοπίο άλλαξε εντελώς στυλ, με τα μικρά φωτάκια να το κάνουν άκρος ερωτικό και μοναδικό. Και αμέσως μετά από την προπόνηση, μαζί με τη φίλη μου που δεν θυμάμαι το όνομά της, θα πιούμε protein shake. You drink protein shake after workout? Yes, no. Vegan? Yes, vegan. It's not vegan. It's not vegan. Το οποίο αποτελείται από 50 γραμμάρια isolate πρωτεΐνη γράμμωσης, άμεσα απορροφήσιμη από τον οργανισμό, χωρίς λακτόζη και πραγματικά ό,τι καλύτερο και εύκολο διάλυτη. Η οποία θα τη βρείτε από gymbeam.gr, που είναι ο χορηγός μου τα τελευταία 2 χρόνια. Και αν θέλετε να με στηρίξετε και να συνεχίσω το έργο μου, κάντε την παραγγελία σας και στο τέλος χρησιμοποιήστε τον κωδικό Γιαννέλης5. Μην ξεχνάτε να μου στέλνετε και την παραγγελία σας με τον κωδικό μου για να μπαίνετε σε κλήρωση για ένα voucher αξίας 100 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Η συγκεκριμένη είναι σοκολάτα φουντούκι και έπεσε λίγη πάνω μου. Smell it. Smells nice. 2 scoops, right? It's chocolate? Yes. Nice. Chocolate hazelnut. Και 5 γραμμάρια μονοϊδρική κρεατίνη. You use creatine? No, actually not. Yes. It's good? Yes. And for women? Oh, I think for hair, right? Yes, for hair, εννοείται. Όλα τα ξέρει. Θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά και θα απολαύσουμε το κύριο μεταπροπονητικό μας γεύμα. Cheers. Cheers. Good for the muscle. Thank you. Έχει φαγωθεί με τα μάσκλα μου, έτσι. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μπανιαριστήκαμε, ετοιμαστήκαμε και αποχαιρετηθήκαμε με τη φίλη μου και κατέβηκα για το τελευταίο και ακριβότερο μπέργκερ σε ολόκληρο το νησί. Κι αν και σίγουρα δεν ήταν και η πιο ξέφρενη ημέρα για το μέρος, αλλά στις 11.30 ώρα έβλεπες αρκετό κόσμο για μια χαλαρή βόλτα στα μαγαζιά. Ένα ποτό, φαγητό ή ακόμη και κλάμπινγκ. Τελευταίο μαγαζί και πιο ακριβή σίγουρα επιλογή, Νουρσέτ, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε πόσο κοστίζει να το παραγγείλουμε και να τα δοκιμάσουμε και να τα βαθμολογήσουμε. Ο κύριος στην υποδοχή δεν μιλούσε ελληνικά, ήταν πάρα πολύ ευγενικός και κατευθείαν μας πρότεινε να κάτσουμε όπου θέλουμε. Μας έφεραν κατάλογο, αν και αχρίαστος, καθώς είχαμε έρθει για έναν και μόνο λόγο, ή και για δύο βασικά. Δεν είχε πολύ κόσμο το μαγαζί, αλλά δίπλα μας μια γυναικοπαρέα είχε bachelor party. Ήτανε λίγο σκοτεινό το μαγαζί, γι' αυτό αλλάξαμε 2 τραπέζια μέχρι να αποφασίσω που θα γράφει καλύτερα και δώσαμε κατευθείαν την παραγγελία μας. Ωραία! Υπερπαραγωγή! Golden burger. Με γάντια κουστούμι και ένα μικρό κατσαρολάκι γέμισε το εσωτερικό του χρυσαφένιου μπέργκερ με πολύ λιωμένο τυρί τσένταρ. Αρχικά μυρίζει υπέροχα. Έπειτα καπάκωσε και με ρώτησε αν ήμουν έτοιμος και το έκοψε στη μέση με ένα μεγάλο ειδικό μαχαίρι. Και εκ πρώτης όψεως... Πάρα πολύ ζουμερό. Juicy. Yes. Thanks a lot. Κόστησε 100 ευρώ και το μέγεθός του ήταν κανονικό. Προσεγμένο για μία και μόνο μοναδική εμπειρία τρώγοντας βρόσιμο χρυσό. Αρχικά για να μπεις στο mood του Νουρσέτ ή Νουσρέτ. Νουσρέτ, αδερφούλε. Νουσρέτ. Παίρνεις το αλάτι έτσι και το ρίχνεις από τον αγκώνα.
Καλά το ρίτσα. Όσον αφορά την πρώτη εντύπωση, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τίποτα με χρυσό και ούτε έχω κάτι με χρυσό στο σπίτι μου. Φέρε το καλό κομμάτι σε μένα. Θα πάρουμε ένα κομμάτι αξίας 50 ευρώ. Αρκετά ζουμερό όπως βλέπετε. Καλή όρεξη αρχικά. Cheers θα κάνουμε. Καταρχάς μυρίζει απίστευτα. Cheers. Πάμε αδερφούλη μου. Φίλο Χρυσού. Να είσαι καλά και πάλι. Και η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Εγώ το περίμενα πώς και πώς αυτό. Όλο το χειμώνα να ξέρεις. Ιδιαίτερο και σίγουρα δεν ήταν μόνο με αλάτι και πιπέρι, καθώς το κρέας έβγαζε διάφορες γεύσεις στο στόμα. Πέντε ανώστιμο. Άνετα μπορώ να φάω τρία τέτοια, αλλά. Είναι αυτό ρε μπρο. Δεν μπορώ να παραγγείλω τρία τέτοια. Θες και τρία εκατοστάρικα. Το στόμα μου δεν έχει νιώσει ποτέ τόσο πλούσιο. Το ψωμάκι είναι. Δεν θα έλεγα και το καλύτερο ψωμάκι που υπάρχει για μπέργκερ. Είναι οκ. Okay. Είναι όντως. Είναι οκ. Okay. Το medium μοσχάρι απίστευτο. Αρκετό τσένταρ, γευστικό μπέργκερ. Όχι, είναι τρομερό, μπρο. Είναι τρομερό. Αλλά για τα λεφτά του πιστεύω. Εννοείται ότι είναι πανάκριβο, έτσι. Είναι τσιμπημένο αρκετά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να χορτάσει με μισό, ούτε καν με ένα. Αλλά α βαθμολογήσουμε γευστικά κυρίω πρώτα. Μπορώ να βάλω άνετα ένα 9,1. Τώρα, όσον αφορά την τιμή, το σύνολο που είναι απλά μια πατάτα με φύλλα χρυσού και ένα πολύ καλό μπιστέκι, δεν θα βάζα με τίποτα 9, θα βάζα κανένα 7,5. Αλλά εγώ γενικά για όλο το σύνολο, ένα 8 τίμιο και με το ζόρι. Πολύ καλό. Σε αυτό το σημείο και με τόσα λεφτά που δώσαμε, πρέπει να δοκιμάσουμε και πατάτες. Πατάτες χειροποίητες, αρκετά νόστιμη και στην πατάτα μπορώ να βάλω ένα 7/10. Νομίζω είναι καλή εμπειρία για να με καλέσει κάποιο όταν θα το παραγγείλει να φάμε. Θα το ξαναέτρωγε όμω. Ξαναέτρωγε, ναι. Αν και το πήρα εγώ. Πιστεύω ότι δεν το ξαναέτρωγα, αδερφέ, πραγματικά. Είναι για μία φορά, είναι. Μοναδικό, ε. Ναι, ναι. Βεβαίως σε τέτοια ιδιαίτερη περίπτωση και διότι ήθελα να έχουμε μεγαλύτερο experience από τα φύλλα χρυσού, παραγγείλαμε και ένα κομμάτι μπακλαβά με 24 καράτια επάνω. Κόστησε 40 ευρώ και με φοβερή μαεστρία τον άνοιξε ο σερβιτόρος στη μέση. Πρόσθεσε μια μπάλα παγωτού βανίλια πάνω στα κομματάκια από το φιστίκι, καπάκωσε, αναποδογύρισε και ψηλό έκοψε. Και παρόλο που τα περισσότερα καράτια έμειναν στο μαχαίρι, έδειχνε και πάλι πολύ λαχταριστός. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο αρτόφιο χρυσάφι λοιπόν. Ευτυχώς ήρθε το γλυκό και μας ξύπνησε, αδερφέ. Μας έχει πάρει λίγο ύπνος, ωστόσο να σας πω ότι είναι παραδοσιακή τουρκική συνταγή τους. Μια τόφιο χρυσάφι. Κόψτε εκείνο να πάει να δεστεί. Νιώθεις πάρα πολύ έντονο το φιστίκι. Το παγωτό εξισορροπεί τέλεια με το φύλλο. Προφανώς η γεύση δεν τη δίνει το φύλλο χρυσού, αλλά η συνταγή και η διαδικασία για να φτιαχτεί. Και νομίζω είναι ότι ένα από τα καλύτερα γλυκά που έχω δοκιμάσει. Είναι δρομερό. Μπορώ να βάλω άνετα ένα 8,4/10, γιατί δεν είμαι και τόσο φαν των σιροπιαστών γλυκών. Αλλά πάρα πολύ καλό. Πάμε να κοιμηθούμε. Πληρώσαμε και φύγαμε για ύπνο, περνώντας από τα πιο ακριβά στενάκια θεωρώ του νησιού, κι αν και αρκετά αργά, ανοιχτά για όλους ανά πάσα στιγμή. Γυαλιά για όλα τα γούστα σε ένα κατάστημα, σε πάρα πολλά σχέδια και χρώματα, και λίγο πιο κάτω, η μεγαλύτερη και η παλαιότερη γκαλέρι έργων τέχνης όλης της Μυκόνου. Με εξαιρετικά, σπάνια και μοναδικά έργα που είναι για πώληση έναντι χιλιάδων ευρώ. Κατάστημα Dior με πανάκριβες τσάντες, ρούχα και αξεσουάρ, Gucci και κάποια άλλα που πρώτη φορά τα έβλεπα, αλλά σίγουρα ήταν αρκετά ακριβά για μεγάλες τσέπες. Γύρισα στο δωμάτιο πολύ εξουθενωμένος, το οποίο βρισκόταν λίγα χιλιόμετρα μακριά και οι μετακινήσεις μου ως εκεί γινόντουσαν με μηχανάκι που νίκιασα το πρωί και κόστιζε 30 ευρώ. Και με το που μπήκα μέσα, χωρίς πολλά-πολλά, πέταξα τα ρούχα μου και έπεσα κατευθείαν ξερό στο διπλό κρεβάτι. Ομάδα καλημέρα, η ώρα είναι 7:38. Κοιμήθηκα πάρα πολύ ωραία, ωστόσο τα παντζούλια για κάποιο λόγο άνοιξαν και το φως όταν μπήκε με ξύπνησε. Θα μπορούσα δηλαδή να είχα κοιμηθεί λίγο περισσότερο, καθώς κοιμηθήκαμε λίγο αργά, περίπου 2.30. Μάλλον κάποιο υπάλληλος του ξενοδοχείου τα ανοίγει, κάθε πρωί δεν εξηγείται αλλιώς. Α, το κρεβάτι είναι υπέροχο. Είναι τρελό να μπορείς να απολαμβάνεις στις διακοπές σου τέτοιες πολυτέλειες και τέτοια ησυχία και ηρεμία. Πάμε να δούμε τι κάνει και ο Top G. Top G, ρε! Έδειχνε ότι βρίσκεται στο 7ο όνειρο. Μπρο, μας κλέβουνε! Μπρο! Μας κλέβουνε, ρε! Τι είναι, ρε, μαλάκα. Πίνει σε μαλάκα, πρωί, μαλάκα, τον αρκωτικά, μαλάκα, τι ώρα είναι. 7.30! 7.30! Ναι. Πόσο νωρίς. Καλά είναι. Πώς κοιμήθηκες? Μαλάκα πένα. Ο καναπές μαλάκα είναι. Πώς είναι? Ωραία, έλα ρε μαλάκα, στο φως. Έλα,
τι έχεις κάνει τώρα, Γουέμ, τι έχεις κάνει. Φυσικά, εφόσον είχε καφετιέρα και μέχρι να σηκωθεί ο Νίκος, έφτιαξα έναν γρήγορο καφέ προσθέτοντας λίγο νερό και μια κάψουλα στην εσπρεσιέρα. Και βγήκα έξω να απολαύσω και παράλληλα να ξυπνήσω σιγά-σιγά. Κι αν και νησί των ανέμων, ήμουν από τους τυχερούς, που τις μέρες που πήγα ήταν πραγματικά ό,τι έπρεπε χωρίς ιδιαίτερο αέρα και το απολάμβανα. Άραξα για λίγο στις σκούνιες να αποτελειώσω τον καφέ μου και έπειτα μπήκα για ένα πρωινό μπάνιο στην πισίνα. Άλλωστε, ποιος ξέρει πότε θα ξαναβρω ιδιωτική πισίνα με το που ξυπνάω για να κάνω μπάνιο. Ντύθηκα και κατευθύνθηκα προς την κεντρική τραπεζαρία για να πάρω το πρωινό μου. Και μπαίνοντας μέσα, έβλεπες πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές που δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις. Και οι μυρωδιές σου έσπαγαν πραγματικά τη μύτη. Και στον κεντρικό πάγκο έβρισκες γεμιστά τσουρέκια, κέικ, κρουασάν βουτύρου και σοκολάτας, γλυκές τάρτες φρούτων, cupcake, χαλβάδες, μπισκότα και ντόνατς. Ενώ στα αριστερά του διάφορα λαντικά, φιλετάκια από άγριο σολομό και κανονικό, λαχανικά, ελιές, τυριά, διάφορα σοκολατούχα, γάλατα και κανονικά, πουτίγκες και γιαούρτια με δημητριακά. Ολόκληρη πατισερή με ιδιαίτερα γλυκά και πάστες, σιροπιαστά, μπάρες δημητριακών, αλυφές από βούτυρα, καρπών, μέλι και πραλίνες σοκολάτας. Επίσης, φυσικά και δημητριακά, ξηρούς καρπούς και φρούτα εποχής μαζί με σμούθις. Υπήρχε και κουζίνα για έξτρα παραγγελίες από τον κατάλογο των πρωινών και φυσικά scrambled eggs, πατάτες και αγγλικό πρωινό. Όπως καταλάβατε, είχε άφθονες επιλογές για όλα τα γούστα, διατροφικές και μη, vegan με πολύ ζάχαρη ή και καθόλου. Τέλος, μεγάλη ποικιλία από φρέσκα ψωμιά ημέρας που μπορείς να κόψεις τη φέτα που θέλεις και να τη φρυγανίσεις εάν το επιθυμείς εκείνη τη στιγμή. Αλλά εγώ κλασικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, γιατί με τέτοιες επιλογές και τόσο ωραίες μυρωδιές θα τραβήξω μεγάλο κουπί για να μην φάω κάτι. 7 boiled eggs πάνω σε άλλο. Λίγη ψητή πατατούλα. Και τέλος θα βάλουμε λίγο αγκουράκι, λίγο ντοματινιά και λίγο πληγουράκι. Διατροφικό, τέλειο, διακοπίστικο. Ενώ ο Νίκος αρέστηκε με τα χρυσά φύλλα και όπως βλέπετε πήρε μια σοκολατένια πάστα με λίγα κομματάκια χρυσού, μπόλικα κριτσίνια, δύο κουλουράκια και ένα λουκουμά. Αρχικά να πούμε ότι πίσω μας έχει μια απίστευτη θέα και άβρα. Τώρα, παραγγείλαμε και από ένα καφέ. Καλά, αδερφούλη στην υγεία μας. Δεν κάνουμε με τον καφέ στην υγεία μας. Τον έμαθα από το προηγούμενο βίντεο από τα σχόλια του κόσμου. Κάντε και κανένα σχόλιο να μάθω και κάτι που δεν ξέρω. Φυσικά και αξίζει το πρωινό. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κοστίζει γύρω στα 30 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είναι έξτρα. Είναι έξτρα για ανάλογα τι έχει κλείσει. Ναι, ανάλογα στο δωμάτιο βασικά. Τρομερό. Οι πατάτες, φούρνο με λίγο λάδι, καλοψημένες. Εν τω μεταξύ, αν το κάνεις στο γλυκό. Τι έκανα εδώ. Θα δικάσεις. Μαλακά, τι γίνεται εδώ με τα αυγά. Παιδιά, τα αυγά μου σκάνει. Έχει πέσει το μισό αυγό πάνω. Ο μπρο πήρε τα μελάτα. Δεν πήγε καλά αυτό με το πρωινό. Ωστόσο, τρώγοντάς το έτσι, όπως δηλαδή τρώγεται ένα boiled egg, είναι πεντανόστιμο. Θα απολαύσω τα αυγά μου με όποιον τρόπο μπορέσω, χωρίς να φάω περισσότερο ψωμί. Και σε λίγο η ολοκληρωμένη άποψή μου για το ξενοδοχείο. Δυστυχώς δεν κατάφερα να φάω, η αλήθεια είναι, και έμεινα λιγάκι νηστικός. Και κόστησαν σε σύνολο και τα δύο πρωινά συν τους καφέδες 45 ευρώ. Το μόνο σίγουρο που έμαθα από τη σημερινή μου εμπειρία είναι ότι τα χρήματα πολλές φορές σου ανοίγουν πόρτες και κάνεις όντως πράγματα που ούτε καν είχες φανταστεί. Αλλά σκεφτείτε, αν δεν έχουμε την υγεία μας και δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε με ένα-δύο καλούς φίλους, πόσο άχρηστα είναι. Έτσι έγινε και σήμερα. Αρχικά, όλο μου το ταξίδι εδώ μου κόστησε τόσα. Και όσον αφορά για το ξενοδοχείο, η εξυπηρέτηση, η ευγένεια του προσωπικού και οι παροχές νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Σίγουρα δεν έχω μείνει σε καλύτερο ξενοδοχείο σε όλη μου τη ζωή και δεν μπορώ να βάλω τίποτα λιγότερο από 9,9 στα 10. Ελπίζω να σας ταξίδεψα μαζί μου, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Οπότε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Κοπή.